καθώς οι μέρες περνούσαν, ο Ιωνάθαν ήθελε να γυρίσει πίσω στη γη. Ήθελε να γίνει εκπαιδευτής στο σμήνος του. «Θα μου λείψεις, φίλε», του είπε ο Σάλιβαν, «να θυμάσαι πάντα πως βλέπει μακρύτερα κι είναι ο σογλάρος που πετάει ψηλότερα». Τελικά, ο Ιον έφυγε με προορισμό τους πέρα βράχους. Εκεί συνάντησε τον Φλέτσερ, που ήταν απόβλητος από το Σμήνος. Άρχισαν την εκπαίδευση. Στην αρχή ήρθε η απογοήτευση. «Δεν θα καταφέρεις τίποτα όταν απογοητεύεσαι», του έλεγε ο Ιωνάθαν. Σε 3 μήνες ο Ιωνάθαν είχε άλλους 6 μαθητές, όλοι απόβλητοι. «Ο καθένας μας είναι μια απεριόριστη ιδέα λευτεριάς. Σπάστε τα δεσμά της σκέψης σας και τότε ταυτόχρονα θα σπάστε τα δεσμά του σώματός σας». Σαν πέρασε λίγος καιρός, ο Ιωνάθαν μάζεψε τους μαθητές του και είπε: «Είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε πίσω στο Σμήνος». Με τον Ιωνάθαν επικεφαλής έκαναν ένα σχηματισμό και σαν αστραπίδια πέρασαν το Σμήνος. «Είναι οι απόβλητοι», έκραζαν, «αγνοήστε τους». Ο Ιωνάθαν έδινε εντολές για επίδειξη στους μαθητές τους. «Μάρτιν, πέταξε με χαμηλή ταχύτητα, πέτα! Φλέτσερ, κάνε τις θαυμάσιες ακροβασίες σου!» Εμψύχωνε πάντα, και ενώ το Σμήνος κούρνιαζε μίζερα στο νερό, η ομάδα έφυγε μέσα στη νύχτα σιγά σιγά. Το ξημέρωμα ο Ιωνάθαν μιλούσε για τη λευτεριά στους μαθητές του. Πως είναι σωστό για ένα γλάρο να πετάει, πως η λευτεριά είναι η πραγματική φύση της ύπαρξής του, πως ό,τι εναντιώνεται σε αυτή τη λευτεριά πρέπει να το απορρίπτει, και αν ακόμα είναι κάθε μορφής τύπος η προκατάληψη, η περιορισμός. «Ο μόνος αληθινός νόμος είναι ο νόμος που οδηγεί στη λευτεριά. Άλλος νόμος δεν υπάρχει». Μια εβδομάδα αργότερα, καθώς ο Φλέτσερ δίδασκε σε μια ομάδα, ένα νεαρό πουλί στην πρώτη άσκησή του γλίστρησε καλώντας τη μητέρα του. Ο Φλέτσερ, για να αποφύγει το νεαρό, έπεσε σε ένα πελώριο γρανιτένιο βράχο. Είχε την αίσθηση πως ο βράχος ήταν μια τεράστια πόρτα που οδηγούσε σε έναν άλλο κόσμο. Όταν συνήλθε από το φόβο και τη ζαλάδα, τρομερά λυπημένος, άκουσε τον Ιωνάθαν να του λέει: «Αυτό που κατόρθωσες να κάνεις ήταν να αλλάξεις κάπως απότομα το επίπεδο της συνείδησής σου. Μπορείς να παραμείνεις εδώ και να μάθεις σε αυτό το επίπεδο που είναι ψηλότερο από αυτό που άφησες, ή να γυρίσεις πίσω στο Σμήνος». «Θέλω να γυρίσω στο Σμήνος. Μόλις τώρα άρχισα με την καινούργια ομάδα». «Πολύ καλά. Μόνο να θυμάσαι ότι το σώμα μας δεν είναι παρά η ίδια η σκέψη». Ο Φλέτσερ τίναξε το κεφάλι του και βρέθηκε τώρα μπροστά στο πλήθος, άνοιξε τα μάτια του και άκουγε τις τριγλιές του πλήθους. «Είναι ζωντανός. Αυτός που ήταν νεκρός ζει. Τον έφεραν πίσω στη ζωή ο μεγάλος γλάρος».
Όχι, είναι ο διάβολος. Ο διάβολος ήρθε να διαλύσει το Σμήνος. Ο Ιωνάθαν πήρε τον Φλέτσερ και έφυγαν. Ιωνάθαν είχε πει να αγαπάμε το Σμήνος τόσο ώστε να γυρνάμε για να το βοηθήσουμε να μάθει. Όμως δεν μπορώ να καταλάβω πως κατορθώνεις να αγαπάς έναν όχλο από πουλιά που προσπαθούν να σε σκοτώσουν. Ω Φλέτς, δεν τα αγαπάς αυτό. Δεν αγαπάς το μίσος και την κακία. Πρέπει να ασκηθείς και να βλέπεις τον πραγματικό γλάρο, την καλοσύνη μέσα στον καθένα τους και να τους βοηθήσεις να τη δουν και οι ίδιοι. Αυτό εννοώ όταν λέω αγάπη. Ο Φλέτσερ είχε γίνει πια εκπαιδευτής γλάρων την ίδια ώρα που ο Ιωνάθαν άρχισε να γίνεται διάφανος και ασπρογιάλιζε στον ορίζοντα, ενώ χανόταν σιγά σιγά. Thank you.